να πάρω μια αναπνοή και να. Α, πρέπει να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Να μπούμε στο διαδίκτυο. Τι γίνεται. Και βλέπεις συνέχεια, ας πούμε, να μιλάμε στο τηλέφωνο αυτό, το κινητό. Και τι λέμε. Δεν είναι πολλά πράγματα. Μπλα 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 λέμε έτσι. Μπλα 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 μπλα. Πιστεύετε ότι η κατανόηση από τους ανθρώπους το ότι τελικά η κβαντική και το σύμπαν ως κβαντικό και η κάθε πράξη μας και η λειτουργία μας, αν καταλαβαίνω σωστά αυτά που λέτε απόψε, είναι κβαντικά. Όλο το σύστημα είναι κβαντικό. Αυτό μας λέτε τελικώς. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Απλώς φαίνεται κλασικό σε ένα στάδιο. Ναι, απλά φαίνεται κλασικό σε ένα στάδιο. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η απάντηση, αν καταφέρουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να το προσεγγίσουν με αυτή την οπτική, να είναι η απάντηση σε αυτό που συμβεί? Μπορεί να είναι. Από τη στιγμή που μπει σε κάποιο πρακτικό πλαίσιο, ας πούμε, γιατί αν είναι απλώς μια θεωρητική γνώση, δεν πάει μακριά. Αλλά οπωσδήποτε χωρίς τη θεωρητική γνώση δεν υπάρχει πρακτική, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο αν δεν έχει πάρει ορισμένα μαθήματα. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κβαντική δεν έχει απαντήσει πιστικά? Δεν έχει απαντήσει πιστικά την έννοια ή την ίδια την εμπειρία. Δεν έχει απαντήσει. Τι είναι το κόκκινο χρώμα? Θα το πούμε πολύ απλά. Τι είναι το κόκκινο? Εγώ βλέπω αυτό το μπλε και εσείς μάλλον το βλέπετε το ίδιο μπλε. Είναι πράγματι το ίδιο μπλε? Αναπάντητο ερώτημα. Είναι. Μπορεί να παντρευτεί αυτή η επιστήμη με τη φορά των πραγμάτων που έχει λάβει σήμερα με αυτό που εσείς λέτε με τη φιλοσοφία? Μπορεί, είναι εύκολο? Το πρώτο βήμα είναι να κοιτάξουμε τη φιλοσοφία της επιστήμης. Εγώ πιστεύω ότι η φιλοσοφία είναι πιο βασική από την επιστήμη. Στην τελευταία ανάλυση, φιλοσοφία και επιστήμη είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Δηλαδή το ερώτημα, ποιοι είναι οι νόμοι, ή οι νόμοι πέρα από τους νόμους. Αυτό εννοώ φιλοσοφία. Και πάμε στα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Έχει να κάνει με το συνειδητότητα, την πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματικότητα, mm-hmm. κλπ. Κλπ. Ποια είναι η σύνδεση υποκειμένου με αντικειμένου. Ο πιο βασικός κρίκος, τέλος πάντων, αυτού του σύμπαντος είναι αυτή το διαδικό, ας πούμε, αυτό, ο χωρισμός μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου. Ο χωρισμός. Ποιος είναι μεγαλύτερος εχθρός, κατά τη γνώμη σας, για τον άνθρωπο? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Απλή εξήγηση όμως θα σου πει κάποιος. Εντάξει, φαίνεται βαθύ, απλό. Τι εννοεί το ίδιος ο άνθρωπος? Την πεπερασμένη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Το εγώ. Ναι. Το εγώ δεν είναι μόνο το κακό εγώ που λέμε ότι «Α, αυτός είναι εγωιστής». Είναι και το να μειώνει τον εαυτό σου. Αν είμαστε πράγματι το σύμπαν, με το να μειώνουμε τον εαυτό μας, υποβιβάζομαι το όλο σύμπαν, υποβιβάζομαι την όλη ύπαρξη. Υποβιβάζομαι. Διότι το εγώ είναι το παγκόσμιο εγώ. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, καλές αυτές οι διατυπώσεις. Ωραία. Αλλά δεν έχουν ένα ατομικό ουσιαστικά χαρακτήρα? Δεν έχετε ως αίτημα εσείς ατομικά να αλλάξω εγώ, ατομικά να αλλάξετε εσείς και κάποια στιγμή αυτό, επανέρχομαι δηλαδή, ναι, να συντονιστεί. Έτσι αλλάζουν κοινωνίες, θα σας πει κάποιος? Κοιτάξτε, αυτό που λέτε τώρα το ατομικό, υπάρχει αλτρουισμός, έτσι. Mm. Ξέρω εγώ, ειδικά οι μανάδες, ας πούμε, έτσι, δεν είναι άπειρα τα παραδείγματα. Μια αδύνατη μάνα, ας πούμε, όταν βλέπει το παιδί της να έχει πέσει κάτω από ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, σηκώνει το όλο αυτοκίνητο. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα, ας πούμε, που δεν έχει μεγάλη δύναμη να σηκώσει το αυτοκίνητο? Ή να κάποιος να δίνει τη ζωή του για να σωθούν άλλοι. Άπειρα πάλι τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Άρα, δεν είναι το άτομο. Εγώ είμαι και δεν με ενδιαφέρει ο υπόλοιπος κόσμος που θα πάει. Αυτό είναι πάλι στην πραγματικότητα.
Έχουμε την ιδέα του ατόμου, την εμπειρία του ατόμου, αλλά έχουμε επίσης την εμπειρία και την ιδέα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Βασικά, γιατί υπάρχει οικογένεια, αν υπάρχουν τα ερωτήματα, γιατί υπάρχει οικογένεια. Τι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Έτσι. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Και αυτό σημαίνει και σε τελευταία ανάλυση αγάπη, δεν σημαίνει αυτό. Για να αγαπήσω κάποιον πρέπει να το δω στην αρχή σαν χωριστό από μένα. Στην αρχή. Μετά βέβαια, όταν ενωθώ πραγματικά μαζί του, τότε δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του άλλου και εμένα. Αυτό δεν είναι η αγάπη. Ιδεατό όμως είναι αυτό. Ιδεατό είναι όμως, θα σας πει κάποιος. Πολύ ιδεατό. Έτσι. Ιδεατό. Δεν συμβαίνει αυτό στις σχέσεις. Δεν σημαίνει, διότι έχουμε, νομίζω, και είπαμε ποιος είναι ο εχθρός, έχουμε λάθος έννοια του εγώ. Θεωρούμε το εγώ είμαι εγώ και στους υπόλοιπους. Και σε ποιο στάδιο αυτό τραβάει είναι και θέμα λίγο πολύ του ατόμου. Μπορείς, ας πούμε, να υπάρξεις σαν άτομο χωρίς την υπόλοιπη κοινωνία. Ας πούμε, απόψε ήρθαμε εδώ, ας πούμε. Ή οδηγήσαμε εμείς, ή κάποιος μας οδήγησε. Μπήκαμε σε κάτι που λέμε, λέγεται αυτοκίνητο, έτσι. Θα μπορούσαμε βέβαια να περπατήσουμε, αλλά ας το αφήσουμε έτσι. Ακόμα και να περπατήσουμε. Για να περπατήσουμε, για να μην πάθουν μεγάλες πληγές στα πόδια μας, έχουμε παπούτσια. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν παπούτσια? Κάποιος ή κάποιοι πολλοί φτιάξαν αυτό που λέγεται παπούτσι. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτό, το στυλό. Το βιβλίο, το νερό. Το νερό μας το έφερε μια κυρία. Κάποιος έκανε το ποτήρι. Αν δεν είχε κάποιος φτιάξει το ποτήρι, πώς θα πίναμε το νερό απόψε? Έτσι. Στις πηγές, αν πήγαμε στον ψιλορίδι, θα το πίναμε έτσι. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που σταματήσουμε και το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ναι. Πάβει πια να είμαστε χωρισμένοι από τον συνάνθρωπό μας. Πάβει. Δεν κάτσε ρε παιδί. Δεν πάει ναι, τίποτα δηλαδή. Ξέρω το φαγητό που τρώμε. Κάποιος το έχει μαγειρέψει. Μπορεί να το έχω μαγειρέψει εγώ. Αλλά κάποιος έχει κόψει την ντομάτα ή κάποιος έχει φέρει την ντομάτα. Ωραία.